Στις 8 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με χιλιάδες μέλη και φίλοι του κόμματος να ψηφίζουν για νέο πρόεδρο μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων Απόστολο Γκλέτσο, Παύλο Πολάκη, Σοκράτη Φάμελο και Νικόλα Φαραντούρη. Και σε επίπεδο Κρήτης η συμμετοχή κρίνεται ικανοποιητική από τα στελέχη του κόμματος, με την αγωνία να κορυφώνεται για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Προς το καλύτερο. Αυτό ελπίζουμε και ευχόμαστε. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ενότητα? Εγώ πιστεύω πως ναι. Το λάθος αυτό που έγινε, γιατί έγινε κάποιο λάθος σίγουρα από κάποιους, να μην ξανασυμβεί. Επιβεβλημένη ανάγκη. Αν δεν υπάρξει και αυτή τη φορά, άξιε τη τύχη του όλοι. Εύχομαι να βγει ο καλύτερος. Πρώτα απ' όλα να κλείσουν τα τραύματα και δεύτερον να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εμείς, αν εκπέμψουμε ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, και μπορούμε, αρκεί να θέλουμε, έτσι ο κόσμος θα ξαναγυρίσει. Χωρίς προβλήματα η εκλογική διαδικασία και στο Ηράκλειο, όπου επίσης υπήρξαν εκατοντάδες εγγραφές νέων μελών του κόμματος. Η προσέλευση είναι αθρώα, τα μηνύματα είναι θετικά, οι δηλώσεις των ανθρώπων προς τις εφορευτικές επιτροπές είναι θετικές, είναι ελπιδοφόρες και επίσης υπάρχει προσέλευση νέων μελών. Επίσης υπάρχει επανάκαμψη παλιών στελεχών και μελών που είχαν αποστασιοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω των γεγονότων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει μια νέα φωνή η οποία είναι εξαιρετικά δυνατή. Όσοι είμαστε στο κόμμα είμαστε απολύτως συνειδητά και η πορεία του τελευταίου χρόνου, με αποκορύφωμα την χθεσινή παρουσία του κυρίου Κασελάκη στα εγγένεια του, συντηρητική διακήρυξη του κόμματός, του κινήματος, όπως θέλετε πες το, απέδειξε ότι αυτό που πρέσβευε δεν έχει να κάνει με το χώρο της αριστεράς. Θα πάμε καλά. Σιγά σιγά. Με δυσκολίες. Αυτό. Οι δυσκολίες που περνάμε είναι προς όφελος. Δηλαδή θα φέρουν και κάποιο καλό αποτέλεσμα. Γιατί η πολιτική μας είναι κατώτερη των περιστάσεων και δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του οικογενειάρχη, παρά ποιος να σκάψει το λάκκο του αλωνού και να κάνει τον αρχηγό. Ένας θα είναι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή εγώ πολιτικά είμαι άστεγος σε αυτή τη χώρα. Δεν με εκφράζει τίποτα. Αλλά ήρθατε να ψηφίσετε. Ναι. Μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ στέλνουν μηνύματα ενότητας, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για δυνατή εντολή επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι θα πάμε παραπάνω από το αναμενόμενο. Βλέπω αισιοδοξία και αγώνα. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει ενότητα. Σταθούν σιγά σιγά, ψηφίσουν για το καλύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα, τόνισαν ψηφοφόροι, οι οποίοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι το κόμμα θα ανακτήσει το κύρος του και ότι θα επουλωθούν τα τραύματα των προηγούμενων μηνών, ενώ δεν έλειψαν και οι αιχμές κατά του Στέφανου Κασελάκη. Εγώ τον στήριξα τον Κασελάκη, έτσι από ένα σημείο και μετά δεν καταλαβαίνει πολιτικά. Για αυτό το σκοπό που ήρθε, τα κατάφερε να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και να ιδρύσει ένα κόμμα εικονικό, γιατί κόμμα δεν θα είναι. Απέδειξε ότι δεν ήταν κατάλληλος για το αριστερό κίνημα στην Ελλάδα, ο κ. Κασελάκης. Δεν μπορώ να το δεχτώ εύκολα πίζασμα από το Μαϊάμι για να είσαι και αριστερός. Τώρα μην τρελαθούμε.